Για αυτούς που με αγαπάνε, σκιατορία. Εσύ έσκησες σελίδες από το βιβλίο μου. Τι βιβλίο? Οδηγός ψυχολογίας για αρχάριους. Λείπει όλη η κατάθλιψη από μέσα. Πού να πήγε? Επίσης, έχω δυσκολία στον ύπνο. Ξυπνάω πολύ νωρίς και δεν ξανακοιμάμαι. Δεν θα ήθελα να σας ανησυχήσω, ούτε και να σας τρομάξω. Αλλά αυτό που έχετε είναι πολύ πιθανό να είναι κατάθλιψη. Ο Νίκος. Ο Νίκος. Κύριε Λάκη. Ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη που σου είπα ότι δεν είσαι γιος του μπαμπά. Ο υιοθετημένος γιος του Λαμπρόπουλου είμαι εγώ. Αν μπορείς να το πεις στα παιδιά μου, θα τους το πω. Λέγομαι Λάκης Λαμπρόπουλος. Από μωρό που ήμουν ξεχώριζα. Είχα κάτι το ιδιαίτερο και πάντα τραβούσα πάνω μου όλη την προσοχή. Προτιμούσα να παίζω μόνος μου. Στα 17 μου γνώρισα τη Βούλα. Και με τη Βούλα γνώρισα τον έρωτα. Ή, για να ακριβολογώ, και με τη Βούλα και με τον έρωτα παραγνωριστήκαμε. Αν και ήταν πιο μικρή από μένα, με τη Βούλα είχαμε πολλά κοινά. Το κυριότερο ήταν πως είχαμε και οι δύο μοιοπία. Μόνο που η Βούλα άργησε να το καταλάβει. Καταφέραμε όμως παρά τις δυσκολίες να φτιάξουμε μια όμορφη μεγάλη οικογένεια. Αναγκάστηκα φυσικά να παρατήσω το σχολείο για χάρη της, αλλά δεν γκρίνιαξα ποτέ. Οι οικογενειακές χαρές όμως είναι τόσες πολλές που σε βοηθάνε να χαλαρώσεις και να ξεχαστείς. Αρκεί να μην χαλαρώσεις και να μην ξεχαστείς πάρα πολύ, γιατί... Και θα ήθελα να σας πω κάτι και να το θυμάστε. Να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Να μην τα αφήσετε να χαθούν. Να τα σκέφτεστε κάθε μέρα. Και να είστε έτοιμοι να κάνετε τα πάντα για να τα πετύχετε. Και να ξέρετε ότι μια μέρα των ημερών θα γίνετε σαν και εμένα. Τι έχεις? Όχι, τίποτα, είμαι λίγο ζαλισμένος και... Έλα εδώ. Καλύτερα. Αχ, η μέση μου. Ναι. Αν ήμουν όρθια θα ήταν πιο εύκολη η αγκαλιά. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Απλώς τις τελευταίες μέρες είμαι λίγο... Σημασία όμως έχει που είμαστε μαζί, ε. Ναι. Σημασία έχει που είμαστε μαζί. Ωραία. Είναι καλό που το βλέπεις έτσι, γιατί ήθελα να μιλήσουμε σχετικά... Μελινάκη, ειλικρινά αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να... Θέλω να μιλήσουμε. Μελίνα, πρέπει να βγω έξω να ψάξω να βρω δουλειά. Η κουβέντα που θα κάνουμε περιλαμβάνει και αυτό. Εξάλλου πριν φύγεις, μου είχες πει ότι θα μιλήσουμε αργότερα. Τώρα είναι αυτό το αργότερα. Μελίνα μου, κατάλαβε με. Έχω 200.000 πράγματα στο κεφάλι μου. Λάκη! Αν δεν κάτσεις αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε, θα δεις μία Μελίνα που δεν την έχεις ξαναδεί ποτέ. Καφεδάκι. Μου είπε ότι με καταλαβαίνει, αλλά δεν με συγχωρεί. Και δεν ξέρω. Πώς γίνεται να μην με συγχωρεί εφόσον λέει ότι με καταλαβαίνει? Καλά, κύριε Κώστα, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Εννοεί ότι καταλαβαίνει τους λόγους που σας οδήγησαν να κάνετε ό,τι κάνατε, αλλά δεν τους αποδέχεται. Άρα δεν σας συγχωρεί. Και πάλι δεν καταλαβαίνω. Είναι. Πώς να σας το πω να το καταλάβετε. Είναι όπως εγώ με τον Ανδρέα. Κατανοώ ότι κατά κάποιο τρόπο είναι περιορισμένης αντίληψης, αλλά εγώ τον αγαπώ. Αν δρούσα με τη λογική, θα έπρεπε να τον στείλω στο διάολο. Δρώντας όμως με το συναίσθημα, κάθομαι για να έχω με τα πάντα. Δηλαδή κι ο Λάκης. Δηλαδή κι ο Λάκης. Δρά με τη λογική. Άρα σας συγχωρεί. Αν δρούσε με το συναίσθημα, θα έπρεπε να σας στείλει στο διάολο. Μα ο Λάκης πάντα λειτουργούσε με το συναίσθημα. Πώς τώρα ξαφνικά λέμε με τη λογική? Ποια λογική? Έχεστε με, κύριε Κώστα! Εσείς μαλώσατε με το Λάκη, εγώ θα την πληρώσω. Μα τι στο καλό πια! Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πείτε μου, κύριε Κώστα, τι σας είπε ο Λάκης? Ωραίο. Πολύ. Κοίτα να δεις, Λάκη, εδώ και καιρό σκέφτομαι εσένα, εμένα και όλο αυτό που ζούμε. Ναι, ξέρω ότι δεν είναι ακριβώς όπως το φανταστήκαμε, αλλά... Ας με να τελειώσω, σε παρακαλώ. Σκέφτομαι, λοιπόν, όλο αυτό που ζούμε. Και πρέπει να σου πω ότι ήξερα από την αρχή ότι δεν θα ήταν εύκολα τα πράγματα. Πιστεύω όμως ότι με 2-3 απλές κινήσεις όλα μπορεί να γίνουν
Πολύ, 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 πολύ πιο όμορφα. Φτάνει να το θες. Το θέλω. Ωραία. Καταρχήν και πρώτα απ' όλα θα σταματήσεις να ψάχνεις για δουλειά. Πες ότι αυτό έγινε ήδη. Τι? Λάκη, δεν γίνεται να τρέχεις από τον τρελό, να πέφτεις κάτω από την κούραση. Πόσο καιρό είναι ακόμα το σχολείο? Αυτό σχετικά με τη δουλειά. Πόσο καιρό είναι ακόμα το σχολείο? Μερικούς μήνες. Ωραία. Για αυτούς τους μήνες θα αναλάβω εγώ τα έξοδά σου. Αυτό αποκλείεται. Ούτε που να το συζητάμε. Γιατί? Γιατί έτσι. Μα τι καθόμαστε και συζητάμε τώρα? Συζητάμε πώς θα κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Δεν γίνεται εσύ να τρέχεις από το πρωί ως το βράδυ και εγώ να κάθομαι εδώ άνετη κυρία με τα λεφτά μου και τη βολή μου. Τέλος! Οι υποχρεώσεις μου είναι δικές μου και θα τις αναλάβω εγώ. Τώρα τέλος! Ή μοιραζόμαστε κάτι ή όχι. Είμαστε ζευγάρι ή όχι. Και τώρα τέλος! Μελίνα, να μοιραστούμε άλλα πράγματα, όχι αυτό. Δεν το καταλαβαίνεις ότι αυτό με προσβάλλει, ότι με μειώνει σαν άντρα. Και εμένα με μειώνει η άρνησή σου. Σαν γυναίκα, σαν προσωπικότητα και σαν σύντροφο. Αν θες να χτίσουμε κάτι γερό και στέρεο, δεν μπορεί εσύ να το παίζεις ήρωας και εγώ να είμαι αμέτωχη. Συγγνώμη, αλλά έκανα εντελώς άλλη εκτίμηση για σένα. Λάκη, σε αυτόν τον αγώνα δεν είσαι μόνος σου. Εκτός αν το θες. Όχι, δεν το θέλω. Ωραία. Τότε το θέμα έχει λήξει. Τα έξοδά σου μέχρι να τελειώσει το σχολείο θα τα αναλάβω εγώ. Ο υιοθετημένος γιος του Λαμπρόπουλου είμαι εγώ. Εσύ είσαι ο μοναδικός κληρονόμος. Αυτό με το σχολείο μπορεί να μην χρειαστεί να... Αυτό ούτε να το σκέφτεσαι. Θα τελειώσεις το σχολείο, θα μπεις στην ιατρική και θα γίνεις ο καλύτερος χειρουργός. Δεν περιμένω τίποτα λιγότερο από σένα. Όχι, απλώς... Λάκη, μπορεί η Βούλα και όλοι οι υπόλοιποι να σε κάνουν να πιστέψεις ότι δεν αξίζεις. Αλλά εγώ το ξέρω ότι αξίζεις. Και εσύ το ξέρεις. Και τώρα που είπα Βούλα, αυτή είναι η δεύτερη κίνηση που θα κάνει πολύ πιο όμορφη τη ζωή μας. Δηλαδή? Θα προχωρήσεις το διαζύγιο και θα κόψεις κάθε επαφή με τη Βούλα. Το σπίτι σου είναι εδώ. Καμιά αντίρρηση? Όχι, καμιά. Ωραία. Θα πας λοιπόν για τελευταία φορά στο σπίτι για να ξεκαθαρίσεις ό,τι χρειάζεται. Αυτά εδώ είναι για μια καλή αρχή. Είναι 500 ευρώ για τα πρώτα έξοδα που θα σου χρειαστούν. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Και αύριο θα πάμε στις τράπεζες να κάνουμε όλους τους λογαριασμούς μου κοινώς. Να παίρνεις λεφτά όσα θέλεις και όποτε θέλεις. Δεν το έχουμε κουβέντα. Εσείς, σας λέω, το νιώθω, το αισθάνομαι. Είναι σαν να θέλει και κάτι μέσα της να μην την αφήνει. Αν βρω αυτό το κάτι... Θα μπορούσε να είναι ότι γενικά έχεις φερθεί σαν κολόπεδο. Δεν είμαι κολόπεδο, ανώριμος είμαι, τα είπαμε αυτά. Να ρωτήσω κάτι. Βασικά, γιατί ασχολιόμαστε συνέχεια με αυτόν και με την Άννα και δεν ασχολιόμαστε με μένα και τη Σοφία, δεν έχω καταλάβει. Γιατί εγώ και η Άννα αγαπιόμαστε πραγματικά, ενώ εσύ τη Σοφία θες να τη στριμώξει καμιά γωνιά. Και δεν είναι σοβαρός λόγος αυτός? Όχι. Και επιπλέον, έτσι όπως σε βλέπει η Σοφία ξελιγωμένος, δεν δουλεύει. Να, αυτό είναι, το βρήκα. Και εσένα η Άννα έτσι σε βλέπει. Πώς δηλαδή? Ξελιγωμένο. Δεν μιλάμε σοβαρά. Όχι, αυτό έχει δίκιο. Αφού όλο την παρακαλάς. Και τρέχεις από πίσω της και όλο τη ζητάς να σε συγχωρέσει. Ναι, ωραία και. Και. Θα το παίξεις βαρύς και ασήκωτος και θα της πεις να χωρίσει τα οριστικά. Εσύ πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι? Καλά. Θέλω να πω, επειδή μου ανέφερες την ψυχολόγο και του σου είπε κάτι περί πιθανής κατάθλιψης. Ναι, το παλεύω. Μπράβο, μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Εσύ? Εγώ? Εγώ μια χαρά είμαι, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Όχι, εννοώ εσύ αν σκέφτηκες κάτι για το θέμα μας. Το Λάκι. Η αλήθεια είναι ότι επεξεργάζομαι διάφορα σχέδια. Α, ναι. Ενδιαφέρον. Θέλω να πω πως σκέφτηκα ότι το κλειδί στην ιστορία ίσως είναι το σχολείο και ότι αν εκεί καταφέρουμε να του κάνουμε μια μεγάλη ζημιά θα τον αποθαρρύνει. Σκέφτηκες πως το κλειδί σε όλη την ιστορία είναι το σχολείο? Ακριβώς. Εγώ σου λέω ότι ο Λάκης έχει στα χέρια του χαρτιά που με καίνε. Σου ζητάω να βρεις έναν τρόπο να με βοηθήσει να του τα κλέψουμε, γιατί πρέπει να τα πάρω οπωσδήποτε στα χέρια μου και σε μου μιλάς για το σχολείο. Ποιος το χέζει το σχολείο όταν μπορεί να μου πάρει ό,τι έχω και δεν έχω? Νίκο μου. Νίκο. Δεν ξέρω αν έχεις πάθει κάτι, αν έχεις αποφασίσει να πας με το Λάκη ή αν είσαι απλά ηλίθιος. Εγώ σου δίνω 2 μέρες προθεσμία να σκεφτείς να βρεις έναν τρόπο να με βοηθήσεις. Αλλιώς να θεωρήσεις τη συνεργασία μας παρελθόν. Αυτά είναι για τα έξοδα που έκανες για τον αραβόνα. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ήταν ανάγκη. Τι, έπιασες δουλειά? Όχι.
Όχι ακριβώς. Και τα λεφτά? Είναι από... Είχα κάποια στην άκρη. Από εκεί. Ποιος ήταν? Αναπάντητη από απόκρυψη. Εσύ, Διαμαντή, να σε ρωτήσω. Αν, υποθετικά μιλάμε τώρα, αν πήγαινε σχολείο και ήξερες μια κοπέλα που την... που την αγαπούσες και που... και πως ήσουν έτοιμος να κάνεις τα πάντα για αυτήν. Και αυτή η κοπέλα... σου έλεγε να παρατήσεις τη δουλειά και να σου αναλάβει όλα στο έξοδα. Τι θα έκανες? Θες να μου πεις ότι η Μελίνα σου πρότεινε να αναλάβει τα έξοδά σου? Ναι. Όχι, 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 Διαμαντή. Υποθετικά μιλάμε. Τι υποθετικά, Ρελάκη, τι υποθετικά. Ο μόνος που ξέρω να πηγαίνει σχολείο και να πρέπει να δουλεύει και να έχει μια γυναίκα στη ζωή του που τον αγαπάει τόσο ώστε να θέλει να του τη διευκολύνει, είσαι εσύ. Τι είπες? Λέω ότι ο μόνος που ξέρω να πηγαίνει σχολείο. Όχι, 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 όχι αυτό. Το άλλο με τη γυναίκα τη ζωή του. Σ' άρεσε, ε? Πολύ. Δηλαδή, πιστεύεις ότι η Μελίνα το κάνει από αγάπη? Ναι, από τι άλλο λες να το κάνει, για να σπάσει πλάκα? Δεν σε καταλαβαίνω, ώρες. Τι? Αναπάντητη πάλι από απόκρυψη. Τι στο καλό. Τι έλεγα? Για τη Μελίνα. Α, ναι. Λοιπόν, φεύγω. Πάω να βρω τη Βούλα, να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση, να τελειώνουμε. Ναι, αγόρι μου, ναι, μπράβο, άντε, να πάρει κανένα άλλο σειρά. Σειρά, κατάλαβες τώρα, δεν το λέω με την έννοια της σειράς. Έλα, φύγε τώρα που είσαι ζεστός, έλα, έλα, έλα. Έλα, όπα. Έλα τώρα που βράζεις, έλα. Και άλλη αναπάντητη. Βούλα. Βούλα. Α, Λάκη μου, ήρθες. Ναι, ήρθα. Να σου πω. Την τελευταία μισή ώρα είχα καμιά δεκαριά αναπάντητες κλήσεις. Δεν πιστεύω η μαμά σου. Αγόρι μου. Λεβέντη μου, καμάρι μου. Έλα να σε φιλήσω, βρε. Μουα, μουα, μουα. Έλα να σε φιλήσω, που ούτε μια αναπάντητη δεν μας κάνεις πια. Μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε, αγοράκι. Ήρθε η μαμά να μας δει. Ναι, το κατάλαβα. Σου έκανα μια αναπάντητη όταν ήρθαμε και άλλη μια αναπάντητη ότι ο Σάββας πηγαίνει για σουβλάκια. Έχει έρθει και ο μπαμπάς σου? Ναι, ήρθανε μαζί. Α, να κάνω μια αναπάντητη στο Σάββα να του πω ότι ήρθες. Γιατί μας κουβαλήθηκαν εδώ? Πού να ξέρω, ήρθανε να μας δούνε. Μετά από 10 χρόνια. Μπορεί να μας πεθυμίσανε. Α, να κάνω άλλη μια αναπάντητη στο Σάββα να θυμηθεί να φέρει και μπύρες. Βούλα, μπορείς να μου πεις τι σημαίνουν όλα αυτά? Ποια, Λάκη μου? Με τη μάνα σου και τον πατέρα σου. Πώς και ήρθαν εδώ? Σου είπα, ήρθανε να μας δουν. Έτσι από μόνοι τους? Έπρεπε να έρθουμε παρέα. Βούλα, η μάνα σου και ο πατέρας τα τελευταία χρόνια λένε ότι είσαι χείρα. Γιατί ντρέπονται για μένα. Με έχουν καταραστεί να βρει κολακιάσω, επειδή δεν σου πρόσφερα πλούτη και μεγαλεία. Καλά τώρα. Είπανε κι αυτοί ένα-δύο πραγματάκια εκεί πάνω στα νεύρα τους. Αμέσως να τους καταδικάσεις. Εσύ τους φώναξες. Εγώ? Βουλά, αν νομίζεις ότι με αυτόν τον τρόπο θα γλιτώσεις το διαζύγιο, είσαι πολύ γελασμένη. Γιατί έχω καταλάβει τι κάνεις τον τελευταίο καιρό. Τι κάνω, Λάκη μου? Σ' αγαπάω, αυτό κάνω. Βουλά, εμείς οι δύο έχουμε τελειώσει και αυτό είναι οριστικό και αμετάκλητο. Ό,τι και να κάνεις, δεν γυρίζει πίσω. Και να πεις στους γονείς σου να φύγουν εδώ και τώρα. Εντάξει, λοιπόν. Αφού αυτό θέλεις. Ναι, αυτό θέλω. Αφού δεν λυπάς την κακομοίρα τη μητέρα μου, θα της ανέβει το ζάχαρο στα ύψη. Αφού δεν λυπάς τον κακομοίρη τον πατέρα μου που έχει καρδιά. Ο πατέρας σου έχει τα τελευταία 24 χρόνια καρδιά, που τον ρώτησα. Τον τρώει σιγά σιγά η αρρώστια. Ναι, γιατί δεν χωνεύεται. Έρε με αυτές τις αναπάντητες καμιά ώρα. Εδώ είστε. Και μόλις σου έκανα αναπάντητη, ότι τέλειωσα τις αναπάντητες με το Σάββα. Μητέρα, πρέπει να μιλήσουμε. Ναι, 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 αγοράκι μου. Ναι, αγοράκι μου, ναι, καμάρι μου. Θέλω να μου τα πεις όλα. Όλα, 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 όλα. Πες τα μου. Ναι. Μητέρα. Ναι. Εγώ και η Βούλα. Ναι. Η Βούλα. Ναι. Και εγώ. Αχ, παιδί μου, αχ, Λεβέντη μου. Τα ξέρω όλα. Ποια όλα? Μου τα είπε η Βούλα μου. Αχ, και μακάρι να είναι αγοράκι. Να προφτάσει και ο κακομοίρης ο Σάββας να ακούσει το όνομά του. Πριν τον πάρει ο Θεός. Τι να το κάνει ο Θεός του Σάββα? Ποιο είναι ένα αγοράκι?
Αχ, το εγγονάκι που μας ετοιμάζεται. Α, ναι, δεν στο είπα. Κι άλλη ένα παντητή. Α, ο Σάββας θα είναι. Έλα. Πάμε. Ήρθε ο Σάββας. Αχ, Μανούλα. Παναγία μου, λίγο νερό, λίγο νερό, φέρε λίγο νερό, το κάνουμε τον άνθρωπο. Έλα, υπομονή, να φτάνουμε, έλα. Κάτσε εδώ, τι έπαθες, Χριστιανέ μου, τι έπαθες. Πάλι περπάτησες. Δεν σου είπα να πάρεις ταξί, ε. Άσε, Μανούλα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Είσαι και το σουβλατζίδικο κλειστό. Βρε μπαμπά. Αφού σου είπε ο γιατρός που είναι επιστήμονας να μην περπατάς. Τι κάνεις εσύ, το Σούπερμαν κάνεις. Παιδί μου, από την πόρτα του SSR. Εδώ στην εξώπορτα έφτασαμε. Αχριστεύτηκε εντελώς. Ένα ζωντανός νεκρός είναι πια. Ένα ζόμπι. Γεια σου, Λάκη. Γεια σας. Ελάκη μου, αγάπη μου. Μέσα η μαμά έχει την τσάντα της. Μέσα στην τσάντα της έχει τα υπογλώσσια του μπαμπά. Δεν πας να τα φέρεις. Ελάκη μου, έκανα. Εντάξει, παιδιά, καλά το έκανα. Ιδίως η Παξινού. Η Παξινού ήταν η γυναίκα. Και αυτά που κάνεις εσύ, τι αντρικά πράγματα είναι. Σταματήστε. Ο σκόπος να τον πείσουμε να μείνει εδώ πέρα και να μην φύγει. Να σας πω. Να κάνω ένα ωραίο εγκεφαλικό, ε. Να κάνω ένα ότι είμαι φυτό. Παπά, σοβαρέψου. Καλά σου λέει το παιδί. Μια ζωή καρακιοζηλίκη. Ανούλα. Όλα αυτά που κάνουμε. Όντως θα πάρει αυτό στην περιουσία ολόκληρη, τσάμπα τα κάνουμε. Μπράβο. Έλα. Λάκη, παιδί μου, σε ευχαριστώ, Λάκη, που μου φέρες τα χάπια. Αχ, να σε καλά και αρρώστια να μην σε έβρει ποτέ. Να σε καλά, παιδί μου, να μην σε έβρει καμιά συμφορά. Κανένα φανατικό. Ούτε σεισμοί, ούτε λοιμοί, ούτε καταπαντισμοί, ούτε πανούκλα, ούτε χολέρα. Ούτε ιός έμπολα, ούτε... Έλα, πολλά, αλλά και κουράζεσαι. Καμάλ μου, θα μας πας κάπου να φάμε έτσι λιγάκι, να ξεσκάσει κι αυτός ο κακομύρης. Να φάμε, μητέρα, τι λέτε, εσείς έχετε ζάχαρο, ο κύριος Σάββας έχει τριγλυκερίδια, τι να φάμε. Να, κάτι λίγο έτσι, να... Είδα και το σουβλατζέτικο κλειστό, βλέπεις. Ξεχνάς ότι ήρθα εδώ πέρα να μαζέψω τα πράγματά μου και να φύγω. Στο με εγκαταλείπισε. Πρώτη φορά τα ακούς. Εντάξει λοιπόν, αφού θες να τους δεις να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου, το κρίμα στο λαιμό σου. Λοιπόν, μαμά, μπαμπά, ο Λάκης θέλει να τα μαζεύετε. Θα πάμε για μάσα. Όχι, δεν θα πάμε για μάσες. Ο Λάκης θέλει να... Θέλω να πάμε να βγούμε έξω, να πάμε μία βόλτα, να πάρουμε αέρα. Αφού επιμένετε. Σε ευχαριστώ. Μη με ευχαριστείς. Θέλω να φύγουμε, να βγούμε έξω, να τους το πούμε λαού. Δεν θέλω να μας πάθει τίποτα εδώ μέσα. Και μια που θα πάμε έξω, για να τσιμπήσουμε και κάτι της, ε. Κύριε Νίκο, σας ζητάει ο καινούριος σας φίλος. Ο ποιος? Αυτός ο τελειωμένος. Ας περάσει. Περάστε. Ευχαριστώ. Το Θεό. Τι κάνει ο πολύτιμος συνεργάτης μου? Δεν είμαι καλά, κύριε Νίκο. Άσε τώρα τα κύριε Νίκο και τις αηδίες μεταξύ μας. Και πάλι δεν είμαι καλά. Γιατί, παιδάκι, τι έπαθες, ποιος σου πειράζει? Κανείς. Αλλά έχω τύψεις. Αυτό, μην ανησυχείς. Όλοι έτσι είναι στην αρχή. Θα σου περάσει. Λέτε. Εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος. Φίλε, είναι ο μόνος τρόπος να ξέρεις. Όχι μόνο να ξέρεις, αλλά να ξεπλύνεις και την τροπή. Και ντροπή, ρε, ό,τι θέλετε, λέτε. Αφού της είπε συγγνώμη και σε έγραψε. Είναι ντροπή. Ωραία, γιατί έτσι πω.
Τα κάλαντα. Τι να τη πει, αγόρι μου, ότι χωρίσατε πάπαλα. Έληξε. Να καταλάβει το λάθος της και μετά να έρθει γονατιστή να σε παρακαλάει. Σωστά, γιατί τώρα κάνει μαγκές, ε. Νάτι, νάτι. Ελάτε, βουρ. Μήπως να πάω καλύτερα αύριο, να θα πω στο σχολείο μου. Όχι, ρε, τώρα είναι πιο κατάλληλη ώρα. Γιατί? Γιατί μόλις χώρωσα από το φροντιστήριο, γιατί είναι κουρασμένη και σε σκέφτεται όλη μέρα και γυρίζει πού? Στο μίζερο το σπίτι της και την οικογένειά της. Αν υπάρχει κάποια ώρα σε αυτή τη μέρα που να είναι ερωτευμένη μαζί σου, είναι τώρα. Άντε, 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 άντε. Ναι. Έλα, Ανούλα μου. Έλα. Ανούλα. Ξέρεις πόσο σ' αγαπάω, ε? Το ξέρω. Κι εγώ σ' αγαπάω πολύ. Ανούλα μου, θέλω να σου ζητήσω μια πολύ μεγάλη χάρη. Ό,τι θες. Αν τύχει να μιλήσει με τη Μελίνα, θέλω να της πεις ότι ήμασταν μαζί όλο το βράδυ και κουβεντιάζαμε. Δηλαδή? Θα σου τα εξηγήσω όλα μετά. Θα μου κάνεις τη χάρη, αγάπη μου. Τι να κάνω, αφού έναν σ' έχω. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια. Τι έγινε, ρε παιδιά? Μια στιγμή έλειψα και παραγγείλατε το σύμπαν. Έλα, έλα, καπνούς μου, έλα να φάμε. Ορίστε, ορίστε, να, πάλι του ήρθε του βρουτζάς. Μην τρως τόσο, Χριστιανέ μου. Θες να μας μείνεις? Μια χαρά και δυο τρομάρες είσαι, με το να πόδι στον τάφο και θέλει να μου τερλικώσει κιόλας. Εγώ είμαι γερός, σαν βόδι. Το βόδι το βλέπω. Για το γερός έχω αμφιβολία. Ανούλα, Ανούλα. Ναι, σε φοβήθηκα τώρα εγώ. Εσύ πάλι γιατί με έχεις ταράξει σκλώτη. Εσύ είσαι άρρωστος, το ξέχασες. Ορίστε τώρα θα το πιάσω τη σπασμή. Σπασμή. Παιδιά, να φύγουμε να το πάμε στο νοσοκομείο τον άνθρωπο. Δεν έχει ανάγκη, μια χαρά είναι. Θα το παραγγείλουμε λίγο ανάλατο βραστό μπρόκολο και θα είναι μια χαρά. Ναι, να τρώνε ζάμπα και εγώ να τρώνε ρόδοστα. Μάζεψε το, παρακαλώ, μάζεψε τους. Είπαμε να πάμε μια βόλτα και με φέρατε εδώ. Ο πατέρας σου είναι του θανατάκι και τρώει τον άμπακα. Κοίτα, ψωμάρες μου. Η μάνα σου φωνάζει, λες και είναι στη λαϊκή. Δεν θα κάνω, χολάκι μου, τι θες να κάνω? Έχεις καταλάβει ότι αυτή μπορεί να είναι η τελευταία φορά που τρώμε όλοι μαζί. Άρη, Παναγία. Το σηκώνεις, παιδί μου, μπορεί να σου κάνουν αναπάντητη. Όχι, για σήκωσέ το. Για σήκωσέ το, κυρελάκι μας. Για σήκωσέ το, να δούμε πώς θα δικαιολογήσεις τώρα τη μουσική και τα ταπαντούρια. Πούλα. Κάτι και λίγο. Ναι, Μελίνα. Έλα, ετοιμαζόμουν να το κλείσω. Όχι, όχι, όχι. Απλώς ήμουνα στο σαλόνι και μέχρι να πάω να το πάρω. Δεν χρειάζεται να μου εξηγείς. Όχι, όχι, σου εξηγώ, σου εξηγώ. Για να μην νομίζεις ότι συμβαίνει κάτι άλλο και... Τι κάνεις, μωρό μου? Μια χαρά είμαι. Πώς με είπες? Μωρό μου. Πρώτη φορά με λες μωρός. Αν δεν σ' αρέσει, να σταματήσω να το λέω. Όχι, 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 όχι. Μ' αρέσει πολύ. Τότε τι κάνεις, μωρό μου? Τα έχω μαζέψει και έχω εξηγηθεί με τα πάντα. Απλώς η Ανούλα είπε να ήθελε, δηλαδή, να κάτσουμε να το κουβεντιάζαμε. Η Ανούλα. Ναι, είδες καμιά φορά τα παιδιά? Όλο εκπλήξεις. Μάλιστα. Οπότε μπορεί να αργήσω λίγο. Να αργήσεις όσο θέλεις. Καλά, βρεβούλα μου, με συγχωρείς. Τώρα αυτός πάει να τηλεφωνήσει στην κόμενα. Και εσύ ακόμα εδώ. Και τι να κάνω? Να πάω να τον ξεμαλιάσεις. Ακού, τι να κάνω.
Άστο, μαμά, δεν γίνεται. Το παιχνίδι με το Λάκι δεν παίζεται πια έτσι. Κάτσε να το κάνω εγώ μια αναπάντητη, να του εξηγήσω το όνειρο. Μα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι κάτι νιές. Μα, μόνο τι μας λες. Και εσύ που μας κουβάλεις εδώ να κάνουμε τους ατιμοθάνατους, τι είναι δηλαδή, κάτι νιά αυτό. Τι κάνεις κύριε Βλάκα. Αλούλα! Σε παρακαλώ. Τρως βρε αχαήρευτη. Τρως, ενώ το παιδί μας είναι δυστυχισμένο. Τρώω, τι να κάνω. Τρώω πριν έρθει ο άλλος και μαργίστε πάλι με νερόβραστα και ιστορία. Να σου πω, καημένε, τι να σου πω. Α, τι να σου πω. Όταν είπαμε ότι θα κάνω τον άρρωστο, δεν συμφωνήσαμε να το κάνω όλο το βράδυ. Μάλιστα, καλά. Μου λες, αυτή η γκόμενη, τι μέρος λόγου είναι. Μια ανάπηρη είναι, που αγαπάει από μικρός. Ανάπηρη! Καλά και δεν μου το λες τόσο καιρό κι ανησυχούσα. Βρε, κάν του μερικά από αυτά τα κόλπα που σου έχω μάθει στο κρεβάτι και θα σου πω εγώ μετά. Δεν πιάνει τίποτα, δεν πιάνει μαμά. Σου λέω το παιχνίδι με το Λάκι παίζεται πια αλλιώς. Πώς αλλιώς δηλαδή. Ούξ, έρχεται ο Λάκης. Πήγες όμως τον Παγάσα, άμα θέλει τι ωραία που το κάνει και με τους αφρούς του με όλα. Λες να πεθαίνεις τα αλήθεια ο μπαμπάς. Σταμάτα, ζών. Σταμάτα, άχρηστε. Παναγιά μου. Παναγιά μου, δεν μου μιλάει, δεν με έβρισε. Λες να πεθαίνεις τα αλήθεια. Βοήθεια, καλέ βοήθεια. Σάφα μου. Πάρε γρήγορα το Λάκι. Κάνε τον απάντητη εννοώ. Μελίνα, σ' αγαπάω πολύ. Κι εγώ, μωρό μου. Τόσο όσο δεν φαντάζεσαι. Φαντάζομαι. Και συγγνώμη που αντέδρασα έτσι όταν μου είπες. Όχι, μην μιλήσουμε γι' αυτά. Τέλειωσαν αυτά. Τώρα θέλω να μου πεις τι ωραία που θα περνάμε από αύριο. Λοιπόν, από αύριο θα περνάμε πολύ ωραία. Δεν ξέρεις καν πώς είναι να περνάς ωραία, ε? Όχι. Λοιπόν, να σου πω τι σκεφτόμουν. Θα ξυπνάμε αγκαλιά, θα ετοιμαζόμαστε μαζί, θα πηγαίνω εγώ στη δουλειά, εσύ στο σχολείο και το μεσημέρι όταν γυρίζουμε. Μελίνα, σχετικά με το σχολείο. Καλά, αν δεν είναι το σχολείο, θα είναι το πανεπιστήμιο. Όχι, αυτό ήθελα να σου πω. Ήθελα να σου πω ότι υπάρχει ένα θέμα με μένα και με τον Νίκο και με όλα αυτά του σχολείου. Τι μουσική είναι αυτή? Είναι. Ο Ανδρέας έβαλε δυνατά τη μουσική και. Ανδρέα! Κλείσε, παιδί μου, τη μουσική! Κλείσε, γιατί μιλάω! Κλείσε, βρε, Ανδρέα! Κλείσε, Ανδρέα, κλείσε! Μιλάμε εδώ! Τι χαμήλωσε! Είναι ένας τρόπος να αντιδράσει κι αυτός, μην νομίζεις. Μπορεί να είναι μεγαλύτερος, αλλά σίγουρα του κακού φαίνεται. Ναι, κάπως έτσι. Καλά, ντε, να κλείσουμε τώρα, θα τα πούμε από κοντά. Δεν πιστεύω να κάτσει εκεί όλη τη νύχτα, ε? Ω, με τίποτα. Είσαι καλά. Σε 10 λεπτά θα φύγω από εδώ και έρχομαι να σε βρω. Σε περιμένω. Ναι, κι εγώ. Θέλω να πω ότι έρχομαι όπου να είναι. Μην αργείς. Λάκι! Λάκι! Ελάτε. Παναγία μου! Βάλτε το στο πόρμα να τελειώνουμε! Τι έγινε? Ο παπάς, ο παπάς, αρρώστησε στα αλήθεια! Στα αλήθεια, τι εννοείς στα αλήθεια? Πάμε τώρα, κουβέντα θα ανοίξουμε! Πού να πάμε? Την κλινική του πατέρα σου, γρήγορα! Βε, παγούλα! Μέσα. Τα μέσα. Πώς, και τα πόδια του, καλέ! Ξεκίνε. Μα δεν καταλαβαίνεις. Μέχρι τώρα έκανες παρέα με τελειωμένους, με τυποτένιους, με χαμένους σαν και σένα. Πιστεύετε ότι είμαι χαμένος? Φυσικά. Αλλά τώρα που είσαι μαζί μου, όλα θα αλλάξουν. Πώς θα αλλάξουν, αφού εγώ αισθάνομαι πιο χάλια από ποτέ? Φυσικό είναι. Κοίταξε να δεις, παιδάκι μου. Όπως κάθε loser στον πλανήτη, έτσι κι εσύ. Χρειάζεσαι ένα leader, κάποιον να σε καθοδηγεί. Μέχρι τώρα εσύ ποιον είχες? Το Λάκι. Όχι το Λάκι. Τη συνείδησή μου. Ακόμη χειρότερα. Σε συνδυασμό με την προσωπικότητά σου και τα κολλητιλίκια με το Λάκι, σε έφεραν στο χείλος του γκρεμού. Ωραία όμως, από τότε που είσαι μαζί μου, έκανες χρήματα. Έκανες όνομα. Απέκτησες φήμη, δόξα. Μέχρι και γκόμενα έβγαλες. Μέχρι τώρα, ούτε με τα κιάλια δεν την έβλεπες.
Γεια σας εδώ. Σε άλλο κεφάλι. Έξω το στήθος. Μέσα η κοιλιά. Έστω βιαλτά. Έστω εμφύς Παναγιώς. Να σου πω, Ναταλία, μήπως μίλησες καθόλου με το Λάκη? Όχι. Καλά. Τι έχεις πάθει και κάνεις το παρδιακό? Τίποτα, Νίκο μου, εγώ. Τι να έχω πάθει? Τίποτα. Παγγελία! Άκουσες πως με είπε? Με είπε παρδιακό. Και τι του περίεργο? Δεν κατάλαβες. Τα νέα που μου είπες για το διαμαντί προφανώς με έχουν ενθουσιάσει και αυτό φαίνεται. Μάλιστα. Όχι δηλαδή ότι με ενδιαφέρει. Όχι. Όπως το. Είναι βέβαια συμπαθητικούλης και νοστιμούλης, αλλά είναι και κατώτερης κοινωνικής τάξης και εγώ είμαι και μια παντρεμένη γυναίκα. Φυσικά. Αλλά είναι πολύ ωραίο να ξέρεις ότι κάποιος, ακόμα έστω κι αυτός, ότι είναι ερωτευμένος μαζί σου. Μαζί μου. Μαζί μου. Και δηλαδή, ρε μεγάλε, δεν μου κάνεις πλάκα? Τώρα, παιδιά, είμαστε. Να μη ζω αύριο. Η γκόμενα σε γουστάρει πάρα πολύ. Τι λες τώρα να πούμε, ρε. Καλά, όχι ότι είναι του γούστου μου, δηλαδή. Εντάξει, όχι. Εμένα με ξέρεις τώρα. Εγώ είμαι σε ένα 80 και φύγε να πούμε και πάνε και δώσε. Με την εκπαίδευση που έχεις εσύ στο πετσί σου, εσύ αγόρι μου είσαι ή του ύψους ή του βάθους. Οπα. Ωραίο αυτό, ρε μεγάλε. Πώς το πεις, ή του ύψους ή του βάθους. Βέβαια, σε συγκεκριμένη περίπτωση θα είσαι του βάθους. Εντάξει, μόνο τώρα. Εντάξει, είναι ένα 79 τώρα. Τι να κάνω. Πες ένα 80 τώρα στον πόντο. Παρότι ξαναλέω, δεν του γούστου μου. Και να σου πω, ρε μεγάλε. Λες έτσι τίποτα να κάνω, ξέρω εγώ, έτσι, ας πούμε, κάμια κίνηση, να μου και έτσι. Τι κίνηση δηλαδή? Ξέρω, να τη μιλήσω, να στείλω κανένα γράμμα, κάνα email, κάνα fax. Να την κάνω, άντε, έχει Facebook, να την κάνω, άντε, στο Facebook, κάτι να κάνω. Αυτό δεν το συζητήσαμε. Με ποιον, ποιο? Όχι, μωρέ, τίποτα, έτσι λέω. Κοίτα, δεις ρε εσύ. Εκεί που θα περνούσε ένα βράδυ με βαρεμάρα και λούφα εδώ πέρα στο γραφείο, ήρθες εσύ και μου φτιάξες τη διάθεση. Μπράβο, ρε μεγάλη. Έτσι είμαι εγώ. Φτιάχνω τη διάθεση σε όλους εκτός από τη δικιά μου. Τι έγινε, ρε μεγάλη? Τι σε τρώει? Ρε διαμαντή. Εσύ έτσι που έρχεσαι κάθε μέρα σε επαφή με αποβράσματα ανώμαλους, έτσι γενικά περίεργους τύπους. Εσύ, μήπως ξέρεις κανέναν που να γουστάρει γριές 90 πλάς? Να το γνωρίσω μία που ξέρω πολύ καλή, τη Φαρίκη σου λέω, πρώτο πράγμα. 90 πλάς, ε. Όχι, νομίζω πως όχι δηλαδή. Όχι, 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 δεν έχω. Φαντάστηκα να σου πω. Τε Φαρίγιο, τα λες, τι νοείς εσύ? Πάει μόνη της. Έλα γρήγορα. Σφήνωσε. Άσου. Πηγαίνετε μέσα στις άσου. Έλα. Βοήθεια. Μπαμπά! Μπαμπά! Προσοχή! Σούρτε! Σπανιώσε! Όχι έτσι με τον κόλο, όχι με την κυρία. Ισιώστε τον καλής! Έλα! Με προσοχή! Εντάξει! Πάμε! Δεν θα έρθεις εσύ! Τι είναι αυτό τώρα, βούλα μου? Τον φέραμε τον άνθρωπο, πάει μέσα. Εξάλλου θα αργήσω για το. Ναι, σωστά. Έχεις να πας να δεις την κόμενα. Μα δεν είναι αυτό. Όχι, Λάκη, δεν χρειάζεται να με εξηγείς, δεν είσαι υποχρεωμένος. Βούλα. Όχι, Λάκη μου, πήγαινε. Αλλά αύριο μεθαύριο θέλω να δω τι θα πεις στα παιδιά σου για τον παππού τους. Ο τον άφησες να πεθάνει και εσύ έτρεχες να διασκεδάσεις. Χαμότο. Χαμότο. Πάκαλε!
Δεν μιλάω έτσι. Μανία με αυτές αναπάντητες είχα μια ώρα. Α, εδώ είσαι. Και μόλις σου έκανα αναπάντητη να δω πού βόσκεις. Μα γιατί μου κάνετε αναπάντητη, γιατί δεν μου τηλεφωνείτε σαν κανονικός άνθρωπος? Δεν έχετε μονάδες? Αν δεν έχετε μονάδες, να πάω εγώ μέχρι το περίπτερο να σας πάρω μια κάρτα να τελειώνουμε. Έχω μονάδες. Απλά η αναπάντητη είναι πιο μοντέρνα. Πού ήσασταν? Στο κηλικείο. Η μαμά πλακώνεται εδώ μέσα, στεναχωριέται. Ο μπαμπάς? Καλά είναι. Εντάξει, μια χαρά. Έκανε τις εξετάσεις και είναι στο δωμάτιο τώρα, στο 527. Όπως πάτε ευθεία στο διαδρόμο, κάνετε δεξιά. Μετά στο τέλος του διαδρόμου, αριστερά. Σιγά μην πάω να τον δω. Δεν φτάνει που άφησα την ωραία μου ταβερνούλα και ήρθα εδώ να φάω όλες τις μπακατέλες του κηλικείου. Θα χάσω και τον ύπνο μου από πάνω. Δεν είσαι καλά. Ορίστε, μια μισή ώρα. Μια μισή. Αχ, βρελάκι μου, βρε αγοράκι μου, κάνε λίγο κουράγιο. Να δεις πως Σάββας θα γίνει μια χαρά. Θα είμαστε πάλι όλοι μαζί, θα διασκεδάζουμε, θα γελάμε, θα τρώμε, θα μας κερνάς. Αμάν, η ταβέρνα, ξέχασα να πληρώσουμε. Πλήρωσα εγώ. Πώς? Πήρα λεφτά από το πορτοφόλι σου. Που έλεγες ότι δεν είχες. Πήρες από αυτά τα λεφτά? Λοιπόν, έλα να σε φιλήσω γιατί θα φύγουμε, αγοράκι μου. Πού θα πάτε? Σου είπα, η μαμά ψυχοπλακώνεται εδώ μέσα. Δεν καταλαβαίνεις? Και ο Σάββας? Ποιο Σάββας? Σάββας. Ο μπαμπάς. Ό,τι θέλεις πάρε τη βούλα, κοράκι μου. Εγώ θα σου κάνω μια αναπάντητη μόλις μπούμε στο ταξί, άλλη μία μόλις φτάσουμε στο σπίτι για να ξέρεις ότι είμαστε καλά και άλλη μία για να δεις ότι όλα πάνε μια χαρά. Συγγνώμη. Μην ξεχάσετε να μου κάνετε αναπάντητη μετά το κατούρι μου. Απ' την άλλη. Μια μισή. Μια μισή. Ναι. Έλα, κορίτσι μου. Εγώ είμαι ο μπαμπάς. Ναι, σε ξύπνησα? Λίγο. Θυμάσαι που σε πήρα προηγουμένως και σου ζήτησα μια πολύ μεγάλη χάρη? Τώρα θέλω να μου κάνεις μια ακόμα μεγαλύτερη χάρη, με ακούς? Ναι. Λοιπόν, θέλω να πάρεις τη Μελίνα τώρα όμως και να της πεις ότι είμαστε ακόμα στο σπίτι και κουβεντιάζουμε. Ναι, ρε μπαμπά, άσε με τώρα. Θα την πάρεις όμως τώρα και το πρωί στο σχολείο θα εξηγήσω όλα, εντάξει? Εντάξει. Μην το ξεχάσω όμως γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Εντάξει. Άντε, κορτσάκι μου, σε αφήνω. Γεια. Πες μου, του μίλησε χτες? Ναι. Σε περίμενα στο δωμάτιό μου να έρθεις. Αλλά. Γύρισα αργά και είπα να μην σε ενοχλήσω. Εσύ να ενοχλήσεις εμένα? Ποτέ. Για πες μου, τι έγινε? Νομίζω του άρεσε η ιδέα. Το κόλπο είναι δοκιμασμένο. Βρίσκεις δύο ανθρώπους που ένας δεν έχει σκεφτεί ποτέ τον άλλον. Του λες λοιπόν πως υπάρχει ενδιαφέρον και από τις δύο μεριές. Και ξαφνικά βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Ήδη δηλαδή θέλω να πω. Αισθάνονται ερωτευμένοι. Εσύ κι εγώ, άμα θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Ναι. Δηλαδή όχι. Δηλαδή θέλω να πω. Εσύ κι εγώ είμαστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλον, ναι. Συγγνώμη λίγο. Εγώ πάω για πότισμα. Πάω.
Σουλάκη. Και είναι και ο Λάκης εκεί. Ωραία, ωραία, ευχαριστώ. Ποιος ήταν? Από την κλινική. Φέρανε χθες το βράδυ το πεθερό του Λάκη. Και μας τι μας νοιάζει? Τίποτα. Απλώς έχω πει να με ενημερώνουν για κάθε τι σχετικό. Ναταλία, Χάρη, Σοφία. Σήμερα θα έρθετε μαζί μου στην κλινική. Έχουμε πολύ σοβαρή δουλειά. Αγάπη μου! Σου έχω εκπληκτικά νέα. Και πρέπει να με πεθάνεις, Αντρέα μου. Ο παππούς πεθαίνει. Είναι στο νοσοκομείο. Αντρέα μου, αγάπη μου, τη συμφορά σας βρήκε, μωρό μου. Σιγά τη συμφορά. Σιγά τη συμφορά. Δεν καταλαβαίνω. Παιδάκι μου, είναι τέλεια ευκαιρία για σένα και μένα. Και πάλι δεν καταλαβαίνω. Θα γνωρίσεις τον παππού, ναι. Θα γνωρίσεις τη γιαγιά και μετά όσο τη μαμά να βουρλίζεται. Όχι, αγάπη. Όχι, Αντρέα μου, όχι, αγάπη μου. Αυτό το μαρτύριο εγώ δεν το ξαναπερνάω. Μα αγάπη μου, κάντο για την αγάπη μας, αγάπη μου. Ούτε για την αγάπη μας, ούτε για το μίσος μας, ούτε για το Θεό τον ίδιο. Το κατάλαβες αυτό? Το κατάλαβα. Μπράβο. Έλα, πάμε, σε έχω κλείσει και κομμωτήριο. Τι? Λαμπροπούλου. Μάλιστα. Καλημέρα, παιδί μου. Καλημέρα. Έμαθα ότι η βαθμή σου είναι καταπληκτική. Μπράβο, κορίτσι μου. Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Σε αντίθεση με του πατέρα σου που έχουν κατά κάποιο τρόπο τα χάλια τους. Τέλος πάντων. Επειδή συμπαθώ πάρα πολύ και εσένα και τον μπαμπά σου και τη μαμά σου, φυσικά, προσφέρομαι να κάνω κάποια ιδιαίτερα μαθήματα στο Λάκι. Μπας και μπορέσει επιτέλους να περάσει τη χρονιά. Ναι, ξέρω εγώ. Γιατί όχι. Θα ρωτήσω και τον μπαμπά σου, φυσικά, τον οποίον βέβαια πάλι δεν βλέπω. Πολλές απουσίες κάνει και φοβάμαι ότι θα έχουμε πρόβλημα. Πού είναι, έρχεται? Τι να σας πω, κύριε Λυκιάρχα. Η αλήθεια είναι ότι μιλήσαμε χθες κάποια στιγμή στο τηλέφωνο, αλλά δεν θυμάμαι τι μου είπε. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αν τον δεις, πες του σε παρακαλώ να έρθει από το γραφείο μου. Θέλω να του μιλήσω. Μάλιστα. Μάλιστα. Αλλά. Έλα, μπαμπά. Θύμησέ μου. Με πήρες χθες τηλέφωνο το βράδυ. Ναι, για να πάρεις τη Μελίνα. Να το μωρέ. Μη μου πεις ότι δεν το έκανες. Ξέρεις, μπαμπά, πρέπει να με πήρε λίγο ο ύπνος. Ρε Ανούλα μου, όχι βρε Ανούλα μου. Τι, ήταν τόσο σημαντικό? Κλείσε, κλείσε. Σήκωσε το βρε Μελίνα. Σήκωσε το βρε Μελίνα. Ναι, ορίστε. Ο κύριος Λαμπρόπουλος, ο αδερφός σας, θέλει να σας δει στο γραφείο του. Ο Νίκος. Πώς είναι? Πάλι αναπάντητη. Και άλλη αναπάντητη. Τι σημαίνει τώρα αυτή η αναπάντητη? Ότι φύγανε και έρχονται εδώ? Ότι δεν έχει μαρμελάδα πια στο ψυγείο? Ότι ήρθαν τα κοινόχρηστα? Τι από όλα αυτά σημαίνει αυτή η αναπάντητη τώρα? Εμένα ρωτάτε. Κάποιο πρέπει να ρωτήσω κι εγώ, κύριε. Σας περιμένει ο κύριος Πρόεδρος. Συγχωρείτε. Άντε, δεν πήγαινε. Δεν ξέρω, ίσως δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Τι λες, ρε? Τώρα είναι που χρειάζεται. Κι αν έχει βρει κανέναν άλλον και του λέει ότι τον αγαπάει και ότι τον έχει ένα και μοναδικό. Ρε αγόρι μου, τι θέλεις δηλαδή? Να έρθει να σου πει πρώτα αυτή ότι δεν σε θέλει πια? Να ξεφτυριστείς τελείως. Άσε που άμα της πεις ότι χωρίζεται, θα το μετανιώσει με τη μία. Θέλω να μιλήσουμε. Τι έχεις? Τίποτα, είναι μια βλακεία με τον μπαμπά μου και τώρα δεν ξέρω. Αλλά έτσι κι αλλιώς εγώ σε σένα δεν σου μιλάω.
Ναι, και εγώ δεν ήρθα για κουβεντούλα. Ήρθα να σου πω ότι χωρίζουμε. Οριστικά και αμετάκλητα. Α, ναι. Ναι. Ωραία, λοιπόν, όπως θες. Απαράτα με τώρα. Είσαι που αν δεν το μετανιώσει σήμερα, θα το μετανιώσει αύριο. Είναι η πρώτη αντίδραση. Ναι. Σε φώναξα εδώ γιατί την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε μου είχες υποσχεθεί ότι θα εξηγούσες τα πάντα στην οικογένειά μου. Ναι. Βέβαια, αν το έχεις μετανιώσει, θα καταλάβω. Και δεν θέλω να σε πιέσω να... Όχι, δεν το έχω μετανιώσει. Θα κρατήσω το λόγο μου όπως πάντα. Ωραία. Να ξέρεις ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ναταλία. Χάρη. Σοφάκι. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη για τον πόνο που σας προκάλεσα. Ποιο πόνο, καλέ? Σιωπή, Ναταλία. Άσε τον άνθρωπο να μιλήσει. Εξαιτίας ενός σφάλματος δικού μου, δημιουργήθηκαν λάθος εντυπώσεις που πρέπει να διορθώσω άμεσα. Η μόνη και η πραγματική αλήθεια είναι πως δεν είμαι ο πραγματικός γιος. Εγώ είμαι ο υιοθετημένος. Όχι ο Νίκος. Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Ούτε κι εγώ. Δεν πειράζει. Θα καταλάβετε όταν μεγαλώσετε. Λοιπόν, Ναταλία, τα παιδιά έχουν αργήσει στο σχολείο. Πάμε, παιδιά. Αισθάνεσαι καλύτερα τώρα? Τι να σου πω. Να ξέρεις πάντως ότι αυτό που έκανες είναι πολύ σημαντικό για μένα. Και για μένα θα είσαι πάντα ο μεγάλος μου αδερφός. Φτάνει, Νίκο, τόσο δούλεμα πια. Δούλεμα? Καθόλου. Και να ξέρεις πως ό,τι μπορώ να κάνω για σένα, θα το κάνω. Έχεις κάνει ήδη τόσα πολλά. Αν επιμένεις να κάνεις όμως κάτι για μένα, μπορείς να στείλεις τη Μελίνα σήμερα στο σπίτι. Υπάρχει λόγος. Βεβαίως. Θα γίνει αμέσως. Πήγαινε σε παρακαλώ και φώναξε μου τη Μελίνα. Και φρόντισε να κάνεις όλα όσα έχουμε πει. Δεν πιστεύω να του κάνετε τη χάρη. Είσαι τρελός. Εδώ είσαι! Πού είσαι και σε ψάχνω σε όλη την κλινική? Καλά, δεν μπορούσες να μας κάνεις μια αναπάντητη? Να ξέρουμε ότι δεν είσαι έξω από το δωμάτιο. Είχα να πάω κάπου. Τέλος πάντων. Τι κάνει ο παπάς? Πού να ξέρω. Αχ, Παναγία μου, τον κακομοίρη το Σάβα. Αφήσαμε να τον προσέχει ένας άχρηστος. Μα. Όταν λέω άχρηστος, λάκι γλυκό μου παιδί, στυλοβάτη του σπιτιού της κόρης μου, λεβέντη και παλικάρι μου, δεν εννοούσα βέβαια άχρηστο, έτσι. Το είπα αειδευτικά. Αφήστε, κυρία, να ξέρω πώς το είπατε. Αλλά έχει χάρη που είμαι εγώ, αυτός που είμαι, και όχι κανένας άλλος. Να σας κάνω μια αναπάντητη τώρα, να μην ξέρετε από πού σας ήρθε. Το είπα, ρε μαμά, το παιχνίδι με το Λάκι παίζεται πια αλλιώς. Γιαγιά, γιαγιά. Τον κακό σου τον καιρό, ηλίθιο. Γιαγιά, να σου γνωρίσω την Τίνα. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Εγώ είμαι η Τίνα. Εγώ ξέρετε, βασικά, είμαι ψυχολόγος. Ψυχολόγος είσαι? Και ποιος σου είπε σένα, μωρή παλιομπαλότσα, ότι εγώ χρειάζομαι ψυχολόγο? Επειδή ο Σάββας έπαθε μια συμφόρηση, σου φέραμε για καμιά τρελή? Τίνα, Τίνακη, δεν το εννοούσε, γιαγιά. Το διάλο κι εσύ. Πάνε. Γεια σας. Θα ήθελα να σας παρακαλώ πολύ το βιβλιάριο υγείας του κύριου Σάββα. Ή αν υπάρχει κάποια ιδιωτική ασφάλεια. Τι? Τι είπες ότι θέλεις? Ξέρετε, είμαστε ιδιωτική κλινική και τα έξοδα είναι πολλά. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να... Τι λες, βρε ηλίθιε! Ξέρεις σε ποιον μιλάς? Ο άντρας μου, ο Λάκης Λαμπρόπουλος, είναι ο γιος του ιδρυτή. Έχει προνόμια εδώ μέσα. Μίλα κι εσύ. Ο κύριος Λάκης, αν και μου είναι πολύ συμπαθής κατά τα άλλα, σύμφωνα με δικές του δηλώσεις, που έτυχε να είμαι και παρόν,
Δεν είναι ο γιος του αείμνηστου Ανδρέα Λαμπρόπουλου. Συνεπώς και κατόπιν των εντολών του Προέδρου, δεν έχει απολύτως κανένα προνόμιο εδώ μέσα. Τι? Τι λέει αυτός ο βλάκας, Λάκη? Είπε ο Νίκος ότι δεν έχω προνόμιο. Μάλιστα. Αφού. Κύριε Λάκη, μόνο σας το είπατε, δεν είστε Λαμπρόπουλος. Τι? Δεν είσαι Λαμπρόπουλος! Και τι είσαι? Δεν ξέρω. Τι λες, βρε όρθιο ζών που δεν ξέρεις? Εσύ δεν είσαι ο μοναδικός κληρονόμος της περιουσίας? Από ό,τι φαίνεται δεν είναι. Τι? Αν στα έλεγα εγώ, δεν στα έλεγα μια ζωή. Μια ζωή θα μείνει όρθιο ζών. Μια ζωή. Έβαλα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου μαζί σου. Και πάλι στο τίποτα είμαι, στο μηδέν είμαι. Μη στεναχωριέσαι, κοριτσάκι μου. Στο κάτω-κάτω υπάρχει και το παιδί του άλλου. Τι υπάρχει? Το παιδί του αδελφού σου, βλάκα. Άμα περιμέναμε από σένα. Ο Ανδρέας είναι γιος μου. Ναι, καλά κάνε όρεξη. Υπάρχουν στοιχεία εδώ πέρα, κύριε Λάκη μας. Υπάρχουν τεστ DNA, ηλίθιε. Πάμε, κορίτσι μου. Πάμε, μαμά. Εδώ πέρα τελειώσαμε. Με τον ασθενή τι θα γίνει? Βάλε το βλάκα αυτό να κάνει παρέα στον άλλον βλάκα, να γλιτώσουμε και από τους δυο μαζί. Κύριε Λάκη, αφήστε με σας, παρακαλώ. Αφήστε. Μην μιλήσεις, παρακαλώ. Θέλω να σου πω ότι σε έπαιρνα τηλέφωνο για να σου πω ότι με την Ανούλα. Μην μιλήσεις, είπα. Μου είπες ψέματα ότι ήσουν στο σπίτι, ενώ από ό,τι μαθαίνω, εσύ ήσουν σε ταβέρνα και γλεντοκόπαγες με τα πεθερικά σου. Δεν γλεντοκόπαγα. Αφού σου αρέσει τόσο πολύ η παρέα της Βούλας και των άλλων, θα σου κάνω τη χάρη να σε απαλλάξω από την υποχρέωση που λέγεται Μελίνα. Μελίνα, μπορώ να σου εξηγήσω? Δεν θέλω. Με κούρασες, Λάκη. Με κούρασες και δεν μπορώ άλλο. Αντίο. Κύριε Τσετσόνη, Λαμπρόπουλος εδώ. Κύριε Νίκο μας, τι κάνετε? Καλά. Για να είμαι ειλικρινής, καλύτερα από ποτέ. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω. Τι μπορώ να κάνω για σας? Θα ήθελα να χρεώσετε τη σχολική χρονιά στο Λάκη. Και σε αυτόν και στην κόρη του. Μα ο αδερφός σας είναι απόγονος του πατέρα σας και όπως ξέρετε δικαιούται να... Ο Λάκης, κύριε Τσετσόνη, δεν είναι Λαμπρόπουλος. Θα σας ενημερώσει σχετικά για αυτό το νομικό μου τμήμα. Στο μεταξύ, απαιτώ να του συμπεριφερθείτε όπως θα κάνατε σε κάθε μη προνομιούχο πελάτη σας. Κρεώστε τον ή διώξτε τον. I've got a new song I present to you. Oh, like a, that's right. Oh, like a track.